Για να σταματήσουμε λοιπόν τώρα στην Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Κύριε Σαλούστρο, καλημέρα, τι κάνετε? Λέτε κάτω τα χέρια από την Κυριακάτικη Αργία, ε? Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάγια τοποθέτηση της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων και ένα αυτονόητο αίτημα όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα των γυναικών που δουλεύουν κατά πλειοψηφία στον κλάδο του εμπορίου. Καθώς δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία Κυριακή που θα δουλέψουν, καλούνται να δουλέψουν στον χρόνο. Πλέον έχει γίνει πάγιο αίτημα των εργοδοτών. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ξεκινάει από τον Black Friday, δηλαδή από τον Οκτώβρη, μόλις τελειώσει το εφιαλτικό Black Friday, ξεκινάνε οι εκτόσεις των Χριστουγέννων. Η περίοδος των Χριστουγέννων, μετά ξεκινάνε εκτόσεις και τώρα το Πάσχα, σημαίνει ότι η υπαλλήλισσα μάνα με τα παιδιά της στο σπίτι δεν έχει πάρει ανάσα σχεδόν για μισό χρόνο. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι η Κυριακή των Βαΐων προφανώς, το οποίο θα κληθεί άλλη μια φορά να δουλέψει. Με μισθούς πείνας νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Στο εμπόριο, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, οι μισθοί έχουν παραμείνει καθυλωμένοι. Τελειώνουν στις 19 του μήνα και με βάση τις μελέτες που υπάρχουν από όλους τους φορείς. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για διεύρυνση του ωραρίου, ότι βοηθάει στην κάλυψη των αναγκών και στο τζιράρισμα των καταστημάτων. Η μελέτη που επικαλεστήκατε πριν από λίγο ώρες ξεκινάει μέσα από την τσέπη μας πρωτίστως, έτσι? Ναι, κοιτάξτε, μα πρακτικά αυτό είναι και το ουσιαστικό πρόβλημα. Δηλαδή τα μαγαζιά δεν έχουν κίνηση γιατί οι εργαζόμενοι πλέον με το μισθό τους καλύπτουν τους βασικούς και πάγιους λογαριασμούς ρεύματος, ενοικίου κλπ. Και περιορίζουν όλα τα υπόλοιπα έξοδα στα απολύτως απαραίτητα. Και αυτά πάνε στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή στις μεγάλες αλυσίδες. Το εμπόριο έχει δεχτεί πολύ σημαντικό πλήγμα. Και νομίζω ότι εναπόκειται σε αυτό το σύνθημα που λέγανε από παλιά οι πατεράδες μας, ότι εργατιά χωρίς δουλειά, μαγαζιά χωρίς λεφτά. Είναι ένας φαύλος κύκλος, πραγματικά. Αυτός που αυτή την ώρα γυρίζει και κινείται γύρω-γύρω και η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι που πραγματικά προβληματίζει τον κάθε ένα από εμάς. Την Κυριακή 11 με 6 το ωράριο, Μεγάλη Πέμπτη 9 με 9 όπως ακούγαμε πριν από λίγο, πρωί και απόγευμα ανοιχτά τα καταστήματα, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τετάρτη, 12 με 6 Μεγάλη Παρασκευή και το Σάββατο 9 με 3 κλειστά Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Κύριε Σαλούστρο, μέσα στην δική σας την ανακοίνωση, δηλαδή της Ένωσης, είδα και κάτι άλλο, ότι υπάρχουν και διαμαρτυρίες και, ή καταγραφές ότι δεν καταβάλλονται και χρήματα που έχουν να κάνουν με τις παραπάνω ώρες και με τις αργίες. Εντάξει, είναι δεδομένο πλέον αυτό. Καταρχάς υπάρχει για τακτική όλων των μεγάλων αλυσίδων πλέον που απασχολούν εργαζόμενους την Κυριακή, είναι να τους δίνεται 5 ώρες εργασία. Γιατί με βάση τον νόμο, αν τους δοθεί κάτω από 5 ώρες, δεν είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να καταβάλει τη μία μέρα επιπλέον ρεπό. Άρα ακόμα και αυτό το ελάχιστο που υποτίθεται ότι προβλέπει ο νόμος για τους εργαζόμενους πάει υπερπίστως και πατρίδος. Δεύτερον είναι το κομμάτι του μισθού και της προσάυξης. Πλέον με κανένα ελεγκτικό μηχανισμό να μην λειτουργεί, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που βλέπουμε να τηρείται η εργατική νομοθεσία. Όχι ότι αν τηρούταν η εργατική νομοθεσία, εμείς θα συμφωνούσαμε με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, βέβαια, έτσι. Αλλά λέμε ότι ακόμα και αυτό πάει υπερπίστευση και πατρίδος. Η απουσία και βέβαια εννοείται ότι όταν γίνει νόμιμη η εργασία την Κυριακή, θα καταργηθεί και η προσάυξηση, έτσι. Είναι αυτονόητο, νομίζω. Μάλιστα. Και η έλλειψη των ελεγκτικών μηχανισμών για να μπορέσει να ελεγχθεί όλο αυτό το δύσκολο κομμάτι που λέγεται αγορά. Έχει μια σημασία φέτος να παρακολουθήσουμε το εξής, ότι πλέον η κυβέρνηση έχει πετάξει τον μπαλάκι στους Δήμους για την διευθέτηση του ωραρίου εργασίας και της Κυριακής. Έχουμε ήδη κρούσματα από το Δήμο Χερσονήσου που ζητάει ανοιχτά τα μαγαζιά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ και όλες τις Κυριακές ανοιχτά, το οποίο επιχειρείται να γενικευθεί σε όλους τους Δήμους της Κρήτης. Καταλαβαίνετε σε τι κόλαση θα μεταφραστεί αυτό για τις οικογένειες των εργαζομένων. Αυτό για να είναι σαν να παίρνουμε τα κλειδιά του σπιτιού μας και να τα δίνουμε στους εργοδότες και να τους λέμε πείτε μας πότε θα μπαίνουμε στο σπίτι μας και πότε όχι. Οι Δήμοι πλέον θα αποφασίζουν μαζί με εμπορικούς συλλογούς. Κάνουν μια τυπική διαβούλευση. Αλλά λέτε την ευθύνη λειτουργίας των καταστημάτων είναι για τις αμυγός τουριστικές περιοχές.
Όχι, είναι για όλες τις περιοχές με βάση τον νόμο. Μάλιστα. Θα την έχουν πλέον οι Δήμοι. Οπότε οι Δήμοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα αποφασίζουν για το ωράριο της αγοράς, τη λειτουργία της αγοράς. Γι' αυτό φέρνεται και παράδειγμα αυτό της Χερσονήσου, λέγοντας ότι μιλάμε για λειτουργία που θα είναι από τις 8-9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Σωστά, αυτό εισηγήθηκε στη συνάντηση, στην τελευταία συνάντηση. Και αυτό σκοπεύει να εφαρμόσει. Μάλιστα. Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια για την αγορά εργασίας και όλους τους εργαζόμενους. Εμείς έχουμε χτυπήσει το καμπανάκι, βέβαια, σαν Ένωση. Καταρχάς, και τώρα θα είμαστε στα μαγαζιά το Σαββάτο. Εννοείται ότι θα δώσουμε τη μάχη της εργατικής πρωτομαγιάς την 1η Μάη, καθώς οι απεργίες δεν μεταφέρονται, δεν είναι κάποια εορτή για να μπορεί να μεταφερθεί. Με βάση όλα αυτά τα αιτήματα που ανέφερα τώρα, δηλαδή αξιοπρεπείς μισθούς και ωράριο που να μας επιτρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα στη ζωή μας. Και προφανώς, ειδικά για το Δήμο Ηρακλείου, ξεκαθαρίζουμε ότι θα είναι αιτία πολέμου μια αίτηση από πλευράς της, μια πιθανή προσπάθεια διεύρυνσης του ωραρίου στο Ηρακλείο. Μάλιστα. Στους δρόμους λοιπόν και εσείς, 1η του Μάη, Τετάρτη, 1η του Μάη. Κύριε Σαλούστρο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα.